σημερινή παραβολή, αδελφοί, ο Κύριος πραγματικά δείχνει όλη την εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και την πτώση του και τον τρόπο που κανείς μπορεί να ανέβει, πραγματικά να αγγίξει πάλι τον Θεό. Και εδώ τι λέει, ότι ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο ένας γιος ζήτησε την ουσία του. Οι λέξεις δεν είναι πολύ όμορφα τοποθετημένες. Ουσία σημαίνει περιουσία, αλλά και ουσία σημαίνει και την εσωτερική κατάσταση, τη δύναμή του. Ας μείνουμε όμως έτσι όπως αναφέρεται. Πήρε λοιπόν την περιουσία, πήγε σε μια άλλη διπλανή χώρα, την σπατάλησε, την έχασε. Μιλάει ότι ζώντας ασώτος, με οποιονδήποτε τρόπο. Και άσωτος δεν είναι αυτός που χαλάει τα λεφτά του μόνο, ας πούμε, στο θέμα γυναίκας ή στο θέμα από εδώ και από εκεί. Άσωτος είναι και ο άτυχος πολλές φορές. Δηλαδή, ενώ κάνει κινήσεις, εδώ όμως στην ιστορία μας, ο Κύριος θέλει να δείξει την κατάσταση της πτώσης του ανθρώπου. Και συνεχίζει ότι βρήκε, προσεκολήθη λέει, σε έναν άνθρωπο εκείνης της περιοχής και εκείνος τον έβαλε να φυλάει τα γουρουνάκια. Και έτρωγε από την τροφή του γουρουνιού. Και πάλι πίναγε. Και σκέφτηκε, μήπως γυρίσω πίσω στον πατέρα μου, εκεί και ο χειρότερος δούλος μας είναι καλοφαγωμένος. Έστω να τρώω, έστω για το φαγητό. Και πραγματικά γύρισε, αλλά ο πατέρας του αντέδρασε με πάρα πολύ αγάπη. Ήρθε, τον αγκάλιασε, όταν έμαθε ότι γυρίζει ο γιος του, και εδώ λέει σε, να του δοθεί η στολή, την πρώτη στολή. Μας βάζει σε υποψίες, ποια είναι η πρώτη στολή. Και του έβαλε και δάκτυλο, το δάκτυλο του έβαλε δαχτυλίδι και του έβαλε και παπούτσια και έσφαξε ό,τι καλύτερο είχε, το μόσχο το σιτευτό, για να του δώσει ακριβώς, να τον θρέψει με το καλύτερο που είχε. Όμως αυτός ο πατέρας είχε δύο γιους και ο δεύτερος που γύρισε είπε τελικά στον άσο, το κάνεις τα καλύτερα. Και εγώ που δουλεύω, που είμαι αυτό, που είμαι εκείνο, δεν μου έδωσες ποτέ τίποτα. Και βγήκε ο πατέρας και τον παρακαλούσε να μπει στην πατρική οικία. Και του είπε, αγόρι μου, ό,τι έχω εγώ είναι δικά σου. Να χαρίσω για τον αδερφό σου, γιατί ο αδερφός ήταν νεκρός και με την επιστροφή σου, όχι μόνο, με την επιστροφή του όχι μόνο ευρέθη, αλλά και είναι σε ζωή. Είναι ακριβώς όλη η πτώση και η εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στην πατρική αγκαλιά. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει δυο γιους? Είναι ο πατέρας, ο ουράνιος, ο οποίος όταν εκφράζεται στο φυσικό πεδίο, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ο Ζεύς του Διός. Ο Ζεύς όταν εκφραστεί μέσα δια του χρόνου, χρόνου δηλαδή, λειτουργείται σε δύο. Το 1 συν 1, το μείον 1 συν 1, μας δίδει το απόλυτο, λένε τα μαθηματικά, τον πατέρα. Και τι έγινε εδώ? Ο ένας διεκδίκησε την ουσία του και απομακρύνθηκε από τον πατέρα, φτιάχνοντας, να το πούμε, κόσμος. Το πούμε, φτιάχνοντας διάφορα, απομακρύνθηκε πάρα πολύ και κατασπάρισε την ουσία του, τη θεία του δύναμη, την ενέργειά του, με όλα τα φτιαξίματα αυτά που ήθελε κι αυτός να είναι, να δημιουργηθεί, να είναι κι αυτός ένας, σε εισαγωγικά, πατέρας Θεός. Όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Κατασπάτησε την ουσία του, όπως ένας άνθρωπος όταν κατασπαταλεί την ουσία του, βρίσκεται σε ασθένεια, σε μη σθένος, σε μη δύναμη. Και πού τον βάλανε?
φορτώσανε και του δώσανε ακριβώς αυτό που μοιάζει με το χείρο. Μπήκε η ψυχή του μέσα σε γουρνό μορφή. Γιατί αυτό που είσαι δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που γεννήθηκες. Αυτό που είσαι, γι' αυτό μοιάζουμε τόσο πολύ με τα γουρουνάκια. Το DNA μας είναι πολύ κοντινό. Φορέσαμε λοιπόν τα ενδύματα αυτά. Και λέει εδώ, και έτρωγε, ό,τι τρώγαν τα γουρουνάκια, αλλά ποτέ δεν χόρτασε. Όταν κανείς παίρνει θεία, ουράνια ουσία από το Θεό, από τον Πατέρα, παίρνει όλη αυτή την δύναμη της αγάπης Του, την περιουσία, τη δυναμική, ό,τι και να φάει στο φυσικό πεδίο, ό,τι και χρήματα να έχει, ό,τι και να έχει, το γουρουνάκι ποτέ δεν θα του δώσει ακριβώς αυτή την αίσθηση στην ψυχή του. Θα του δώσει να γνωρίσει 5 πράγματα, αλλά και ευχαρίστηση και η πληρότητα δεν θα δοθεί. Διότι δεν είναι εδώ. Αν όμως εφρανθεί η ψυχή και το εξωτερικό περίβλημα, το σκήνομα, αυτό θα είναι και αυτό ευχαριστημένο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπήρχαν και γουρουνάκια, ας το πούμε έτσι, στο σκήνομά μας, τα οποία ανελήφθησαν. Έφυγαν και αυτά, γιατί δεν γίναν θείο πρόσωπο, θεία μορφή. Το αρχέτυπο βέβαια δεν είναι σαν το γουρουνιού, αλλά το DNA είναι πολύ κοντινό. Το αρχέτυπο είναι πολύ ύψηλο, γι' αυτό και ο Θεός κατεδέχθη να κατέβει ο Ιησούς Χριστός σε αυτή τη μορφή. Αλλιώς δεν θα κατέβαινε καθόλου, θα έρχονταν με την θεία του μορφή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι αποφασίζει κάποια στιγμή ο άνθρωπος την επιστροφή του. Άρα γιατί είστε εδώ, γιατί είμαστε εδώ, γιατί προσπαθούμε. Εάν προσπαθούμε για να προσπαθούμε, απλώς είμαστε τρελοί για ψυχιατρίο και κακώς μας έχουν έξω. Διαφορετικά έχουμε μια αναζήτηση. Είναι κάτι πολύ εσωτερικό, κάτι πολύ βαθύ που μας λέει το θείο μας στοιχείο, αυτή η ουσία του Θεού που παρέμεινε από το Πνεύμα το Άγιο. Γιέ μου, έλα πίσω, γιέ μου κόρη, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Σημασία έχει την κλίση, η κλίση που παίρνεις. Και βλέπουμε η κλίση ήρθε. Ήρθε σε αυτόν που απομακρύνθη το Υιό. Γιατί ποιος είναι ο Υιός? Η ανθρωπότητα. Αναμειχτήκαμε, λειτουργήσαμε. Όλο η ανθρωπότητα δεν είναι ένας ανθρωπάκος. Όλοι εμείς ξεχαστήκαμε. Αποφασίσαμε όμως να γυρίσουμε. Και βλέπουμε ότι μόνο που στη σκέψη ότι θα γυρίσουμε, μόνο στην προσπάθεια, βλέπουμε ότι ο Θεός τρέχει σε μας. Βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται ένα βήμα εσύ, χίλια ο Κύριος. Και βλέπουμε ότι έρχεται και με το που έρχεται σε αγκαλιάζει, σε τραβάει, σε θέλει, και γιατί είσαι ο γιος του και φέρεται σε σένα σαν να είσαι ο μονάκριβος γιος του, ο μονογενής. Και τι κάνει? Πρώτα-πρώτα σου διώχνει αυτή τη στολή που φοράς και σου βάζει τη στολή την πρώτη, αυτή που είχες, αυτό που σου άξιζε. Τι άλλο σου κάνει? Σου βάζει και σου δίνει εξουσία. Τι άλλο σου κάνει? Σου βάζει υποδήματα, διότι δεν πρέπει να πατάς σε αυτά τα χώματα που ήσουν. Έχεις αποκοπεί, σε αποκόπτει από αυτά που ήσουν, από αυτά που έκανες. Και σε τρέφει με τροφή ανώτερη. Μόσχος ο συντευτός δεν είναι ένα ζωάκι, είναι η θεία ουσία του Θεού. Όμως συμβαίνει το εξής. Έρχεται και η άλλη πλευρά, γιατί ποτέ δεν είναι κάτι μόνο του, που τον ονομάζουμε εδώ αδελφό. Και ο αδελφός ήταν κοντά στον πατέρα. Ήταν σαν τον άγγελο εκείνον που θύμωσε, γιατί κάποιοι αποστάτες, θα τους λέγαμε, κατάφεραν να επιστρέψουν και εκείνος θύμωσε.
Και ο πατέρας τον παρεκάλεσε. Και εκείνος δεν ήθελε. Και μετά άρχιζε του αλουνού η πτώση. Έτσι βλέπετε, ο άνθρωπος, η ποιότητα αυτή που ονομάζουμε άνθρωπος, έχει την πτώση του, έχει όμως και τον θείο αγκαλισμό για την επιστροφή του. Είναι όλο σε μια παραβολή μέσα, πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά για να μην το μακρύνουμε και ίσως το χαλάσουμε με φιλοσοφίες, ας μείνουμε σε αυτό. Ο Θεός μας θέλει, μας αγαπά. Έστειλε τον Υιόν του, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο, παρά είναι ο Πατέρας. Ο Υιός είναι ο Πατέρας. Ο Υιός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ονομάζουμε Πατέρα, γι' αυτό ίσως λέει όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο Θεός, ο Ιησούς, ο Χριστός. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ιησούς ήρθε, λειτουργήσε, μας έδωσε ό,τι χρειαζόμαστε για να μπούμε στην διάσταση της επιστροφής. Και αυτό, σε αυτό μας καλεί σήμερα η παραβολή του ασώτου. Γιατί ποιος είναι ο άσετος? Όλοι εμείς, όλη η ανθρωπότητα. Βρισκόμαστε στην κατάσταση της διαφορετικής θέσης. Δεν έχουμε τη θέση του Θεού. Πέσαμε, ξεπέσαμε. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος λέει, μην ανησυχείς, κάνε το βήμα σου, ζήτησε την επιστροφή σου και ο Θεός, ο Πατέρας, ο Ιησούς θα είναι εκεί. Αυτά έχω να πω, να έχουμε την ευλογία του Θεού, να ζούμε ειρηνικά και να δώσει το καλύτερο σε όλους μας. Αμήν. Ευχαριστώ.